Αλλή έμαθε φέτος αυτός. Χριστούγεννα, όλοι φορέσανε τσούτα γιορτίνα. Τα καταστήματα πουλάν σαν τρέλα. Μα ο σεφτές με μένα είναι μικρός. Ναι, δυστυχώς είναι η καρδιά μου μειωτή στα ταρόλα. Χριστούγεννα για μένα είναι τα τρία κούστα και ίσως είναι η πρώτη φορά που θέλω τόσο να περάσουν γόρκα για να χτυπήσει η πόρτα να σε έσυ. Ο ίδιος πάντα με το κόκκινο σκούπι. Σε δυο εβδομάδες η χρονιά αυτή θα βγει. Αυτή θα βγει. Γλυκιά η βασίλικη ζωή γιορτινή. Την επόμενη χρονιά έφυγα για το πρώτο μου ταξίδι με τα καράβια. Και μετά δεν ξαναγύρισα. Βουνίσιος εγώ, σγούριαγος. Πώς έριαξα με τη θάλασσα δεν ξέρω. Ίσως επειδή αγαπώ τα ταξίδια. Από μικρό παιδί ήθελα να δω τον κόσμο. Γύρισα σε όλα τα μέρη της γης που έχουν θάλασσα. Ιαπωνία, Αυστραλία, Αμερική, Ινδία. Όμως Χριστούγεννα σαν της Ελλάδας δεν ξαναέζησα. Αυτή τη ζεστασιά στις ανθρώπινες ψυχές, λες και εδώ είσαι λίγο πιο κοντά στο Χριστό από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μόνο στην Αργεντινή μια χρονιά ένιωσα λίγο πιο γνώριμα συναισθήματα. Εντάξει, καλά, εκείνα τα Χριστούγεννα έχουν καλοκαίρι και τίποτα δεν θυμίζει τα δικά μας. Αλλά είναι όλοι τόσο ανοιχτοί, χαρούμενοι και διαχειτικοί, που μυρίζει λίγο από Ελλάδα. Περπατάς στους δρόμους και στις αυλές σε κερνούν φιλέματα, σαγκρία και αγκαλιές. Και το βραδάκι, όταν ανάβουν τα φαραγαράκια στον ουρανό, είναι όλη μια παρέα. Οι φλόγες που τρεμοπαίζουν έχουν κάτι από τον καρτσούνο της γειτονιάς.